Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι θυμάστε την τελευταία φορά που σας έκανα βιντεάκι. Και η Λιδία και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά σας. Σας ανοίγω ένα βιντεάκι, δεν ξέρω πόσες έτσι μερούλες θα κρατήσει. Να κάνουμε λοιπόν λίγη παρέα, να σας πάρω μαζί μου σε βλογκάκι. Αυτά προς το παρόν. Ό,τι είναι θα σας δείξω. Έφτιαξα ζελέ και δείτε τι ωραίο που είναι. Το είχα βάλει σε αυτό εδώ πέρα βέβαια. Θέλω να βρω μια φόρμα να το φτιάχνω, να βγαίνει έτσι ωραίο όπως αυτό. Απλά το δοκίμασα. Συνήθως το κάνω σε ποτηράκια. Και δείτε τι ωραίο που βγήκε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και κόβα έτσι φέτες. Και ναι, βγήκε τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι με γεύση μπανάνα ο συγκεκριμένος ζελές. Και έφαγα έτσι για σνακ το κομμάτι που έκοψα. Ζελές είναι, δεν έχει πολλές θερμίδες. Και ναι, απλά ήθελα να σας κάνω ένα κλιπάκι να δείτε τι ωραίο που στέκεται έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε να σας δείξω τώρα και το μεσημεριανό που έφτιαξα. Βλέπετε εδώ πέρα, έχω βάλει λαδάκι. Δεν είναι τόσο πολύ το λάδι, απλά έχει βγάλει και τα υγρά. Το μανιτάρι που έχω βάλει, το σκόρδο που έχω πολυτοποιήσει μαζί με κρεμμύδι. Και έχω βάλει τώρα και γαλοπούλα, όπως βλέπετε, μπαχαρικά. Έχω βάλει πιπέρι, αλατάκι, λίγο, πολύ λίγο, γιατί έχω βάλει φέτα πιο μετά θα δείτε. Έχω βάλει κάρι, πάπρικα, έχω βάλει κύβο λαχανικών, πελτέ ντομάτας, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το έβγαζα λίγο από τη φωτιά γιατί είχε πάρα πολύ έτσι... υδρατιμούς και δεν φαινόταν τίποτα. Λοιπόν, μετά βάζω και νεράκι και βγαίνει μια τέλεια σάλτσα με φέτα μέσα όπως βλέπετε, την οποία την αφήνω να λιώσει πάρα πολύ καλά. Βάζω και τα μακαρόνια μέσα και ανακατεύω και γίνεται πολύ ωραία να τα δοκιμάσετε κι εσείς. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω και στο πιάτο σερβιρισμένο το πώς είναι και πιπεράκι έβαλα, δεν θυμάμαι αν σωστό είπα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός με το φέτα και το μανιτάρι, τη γαλοπούλα. Ναι, είναι πολύ νόστιμο. Και αν θέλετε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Είναι πολύ γευστικό. Αυτά με το μεσημεριανό. Εδώ είμαι κι εγώ. Τώρα έκατσα όλη μέρα. Τώρα βρήκα λίγο χρόνο να σας μιλήσω. Σας έδειξα και τι φάγαμε σήμερα. Θα σας μιλήσω λίγο πιο μετά και θα συνεχίσω το βλογκάκι και αύριο. Να είναι έτσι ένα διήμερο λογικά βλογκάκι. Τώρα ο Ανέστης πήρε λίγο τη Λιδία έξω. Έχει μια δουλειά εδώ ο Ανέστης κοντά, οπότε πήρε και τη Λιδία. Θα πάνε και στο μπακαλικάκι να πάρουν δύο πραγματάκια. Αυτά. Οπότε... λέμε πιο μετά και δεν θα σας κουράσω πολύ. Δύο πραγματάκια θα σας πω και θα συνεχίσουμε αύριο το βλογκάκι. Να με, μπορεί να νύχτωσε, αλλά τον βρήκα το χρόνο που ήθελα για να σας μιλήσω. 2-3 λεπτά. Δεν θα χαραμίσω πάρα πολύ από τον χρόνο σας. Έτρωγα τώρα το απογευματινό μου σνακ και είναι ευκαιρία να σας μιλήσω για τα προϊόντα που πάρα πολύ με ρωτάτε. Τι γίνεται, αν τα σταμάτησα, γιατί να τα σταμάτησα. Αν τα σταματήσω, θα σας το πω. Επειδή δεν σας έχω μιλήσει τα τελευταία έτσι βιντεάκια. Λοιπόν, έτρωγα όπως σας είπα την μπάρα μου με φιστίκι και σοκολάτα που έχει μόνο 139 θερμίδες, που έχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τέλειο σνακ. Ορίστε, έτρωγα, η μισή μπαρίτσα μου έχει μείνει εδώ πέρα και θα τελειώσω τώρα σε λίγο το σνακ μου αφού σας μιλήσω. Μπορείτε λοιπόν στη Herbalife να βρείτε μπάρες, όπως βλέπετε, με διάφορες γεύσεις, με λίγες θερμίδες, με πολύ πρωτεΐνη και έχει και τέλεια γεύση, ειλικρινά έχει τέλεια γεύση. Μπορώ να σας μιλήσω για τις γεύσεις που εγώ έχω δοκιμάσει, όπως με λεμόνι και αυτή που μόλις σας έδειξα. Σας μιλάω για προϊόντα τα οποία έχω δοκιμάσει εγώ και δεν μπορώ να σας πω για προϊόντα τα οποία δεν έχω δοκιμάσει γιατί δεν γνωρίζω τη γεύση τους, οπότε δεν θέλω να σας πω κάτι το οποίο... δεν ξέρω πώς είναι. Επειδή με ρωτάτε και για άλλες γεύσεις, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτά που χρησιμοποιώ εγώ. Θέλω να σας τα δείξω και με ρωτάτε και εσείς να σας δείξω
Τι χρησιμοποιώ? Χρησιμοποιώ το τσαγάκι, το προηγούμενο πάει τελείωσε που με ρωτάτε. Το ρόφημα βοτάνων με ροδάκινο, να ήταν κι άλλο. Το οποίο κάνει τρομερή αποτοξίνωση, αυτό είναι με γέφυρα βατόμουρο. Τρομερή αποτοξίνωση και το λίπος, σου δίνει ενέργεια, κάνει πάρα πολλά πραγματάκια. Και επειδή με ρωτάτε ποιο από τα δύο τελικά προτιμώ, με ροδάκινο ή με βατόμουρο, θα σας πω το βατόμουρο, το έχω λατρέψει. Συγκριτικά δηλαδή με το ροδάκινο, αν είχα να διαλέξω ροδάκινο ή βατόμουρο, θα διάλεγα το βατόμουρο ξανά και ξανά και ξανά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση που έχει και θα την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και θα σας μιλήσω και για το κολαγόνο για ακόμη μία φορά. Είναι ένα προϊόν το οποίο το δοκίμασα πρώτη φορά τώρα, τη δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ προϊόντα Herbalife, και με ρωτήσατε τι ακριβώς κάνει αυτό το κολαγόνο και γιατί το χρησιμοποιώ. Είναι για την κυταρίτιδα. Σε βοηθάει πάρα πολύ στα μαντάκια, στο προσωπάκι, στα μαλάκια και ειδικά στην κυταρίτιδα, όπως σας είπα, βλέπεις τρελή διαφορά. Έχω δει στη συνομιλία με τα κορίτσια που είναι στη συνομαδική διαφορά που έχει στείλει η κοπέλα σοκ με το κολαγόνο. Και είναι με γεύση φράουλα λεμόνι, εκπληκτική γεύση, αν το δοκιμάσεις θα με θυμηθείς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις κοπέλες που με έχετε εμπιστευτεί, και εμένα και την Κατερίνα. Και ένα μήνυμα από τα πολλά που λαμβάνω καθημερινά, θα σας το βάλω εδώ πέρα. Με έχετε τρελάνει που έχετε ξεκινήσει και που βλέπετε αποτελέσματα και το μοιράζεστε και όλα αυτά. Και είστε για κάποια κορίτσια στην ομαδική και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ελάτε κι εσείς αν δεν έχετε έρθει ακόμα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το κολαγόνο, όπως σας είπα, που όλα αυτά τα χρησιμοποιείς αν θες για να μπουστάρεις καλύτερα τον οργανισμό σου, να χάσεις πιο γρήγορα και να τον διευκολύνεις τον οργανισμό, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αν δεν διευκολύνεις τον οργανισμό σου εσωτερικά, για να χάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά και πιο σωστά και με πιο υγιεινό τρόπο κτλ. Λοιπόν, το βασικό όμως είναι τα ροφήματα. Είναι η φόρμουλα 1. Εδώ πέρα με ρωτάτε πάρα πολύ για το μπισκότο. Θα σας το χαλάσω, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτό με το μπισκότο είναι σφραγιστό, όπως βλέπετε. Και εγώ πίνω ακόμα τη βανίλια, δεν έχει πάρα πολύ ακόμα. Θα ανοίξουμε σύντομα το μπισκότο, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, μπορώ επίσης να σας πω μόνο για γεύση που έχω δοκιμάσει. Με μπανάνα, φράουλα, βανίλια, αυτά έχω δοκιμάσει, τα οποία είναι φοβερά. Το κάνεις 2 γεύματα πρωί βράδυ. Τρως το μεσημεριανό σου κανονικά το φαγητό σου. Τρως ενδιάμεσα το σνάκ σου δεκατιανό απογευματινό. Και βλέπεις τρελή διαφορά στη ζυγαριά, στο σώμα σου, στο λίπος, παντού, πραγματικά. Και με λιγότερο από 200 θερμίδες κάθε ρόφημα το κάνεις. Κρέμα, το κάνεις milkshake, το κάνεις με γιαούρτι, με ό,τι θες, και είναι πραγματικά τέλεια και στο προτείνω ανεπιφύλακτα, ειλικρινά. Και όσες έχετε ξεκινήσει, καταλαβαίνετε τι λέω, ειλικρινά, και είναι φοβερά. Σε λίγο καιρό θα μάθετε νέο αποτέλεσμα δικό μου, θα σας κάνω έτσι ένα update. Θα σας πω τι έχω χάσει, πόντους και τα λοιπά, όταν τελειώσει το challenge που έχουμε τώρα με το διαγωνισμό. Γιατί ναι, υπάρχουν και διαγωνισμοί στη Herbalife, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Έχει απίστευτα δώρα. Ο διαγωνισμός που είμαι τώρα έχει όλα αυτά εδώ πέρα τα δώρα, 7 νικητές. Για ελάτε και εσείς στη Herbalife, για κοιτάξτε μήπως θα προλάβετε επόμενο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει με το που τελειώσει αυτός που έχουμε τώρα. Συνέχεια βάζουν διαγωνισμούς. Οπότε, για ελάτε. Αυτά. Δεν θέλω να σου κουράσω πολύ με τα προϊόντα. Απλά ήθελα να σας μιλήσω λίγο για αυτά, γιατί έχω πάρα πολλές απορίες και σας έχω πει ό,τι θέλετε μπορείτε να στέλνετε στην Κατερίνα. Είναι εκεί για να σας απαντήσει, αγαπάει τη δουλειά που κάνει και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα που έχει, τον κόσμο που έχει. Και θέλω να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα που μου έχει μάθει αυτά τα προϊόντα. Και έτσι μπορώ κι εγώ να σας το μεταφέρω. Αυτά. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας αφήνω και θα συνεχίσουμε το βλογκάκι μας, παιδιά, αύριο. Σήμερα δεν ήταν για πάρα πολλά ημέρα, γιατί έκανε
αρκετό κρύο. Ούτε πλυντήρια, τίποτα, πραγματικά είναι πάρα πολύ κρύο έξω, δεν ήταν να βγεις καθόλου. Αυτά. Σας αφήνω, τα λέμε πάλι από αύριο το πρωί. Τώρα το βράδυ θα κάνω εγώ το ρευματάκι μου, οπότε καταλάβατε, snack bar, βράδυ ρευματάκι και είμαι τέλεια για σήμερα. Το φαγάκι μου το είδατε το μεσημέρι, οπότε snack ζελέ το δεκατιονό μου ήτανε. Σας το είχα δείξει, το πρωινό μου ήταν ρευματάκι. Μια υπέροχη, τέλεια μέρα, χορταστική, όλα υπέροχα. Αυτά. Σας αφήνω να συνεχίσω την μπάρα μου που την άφησα στη μέση για να σας μιλήσω και τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Είναι 2 μέρες μετά. Εχθές δεν σας μίλησα καθόλου. Το μόνο που έκανα χθες ήταν να σας βγάλω ένα πλάνο με το μεσημεριανό που έφαγα. Λέω κάτσε μην ανοίξω το βράδυ το βίντεο να τους δείξω ότι έφαγα το μεσημέρι, οπότε να σας το βάλω τώρα τι φάγαμε χθες. Το δικό μου πιάτο σας έχω βγάλει ένα κλιπάκι. Εδώ είναι το μεσημεριανό μας το χθεσινό, μπριζολίτσα στο φούρνο με μπαχαρικά, κότατζ είχα βάλει εγώ στο πιάτο μου, τα είχα κάνει με πουρέ, οπότε μου έβαλα και εμένα έτσι αρκετό, έβαλα και σαλατούλα δίπλα και αυτό ήταν το μεσημεριανό μου πιάτο, το δικό μου με απ' όλα. Αυτά, αυτό ήταν το χθεσινό μεσημεριανό. Τώρα θα φτιάξω κάτι πολύ ωραίο που έχω έτσι όρεξη να φάω και δεν σας το έχω δείξει ποτέ και εγώ από αλλού το έχω δει. Αλλά μιας και το κάνω και μου αρέσει και βγαίνει τέλειο, θα το φτιάξω και εδώ πέρα να σας το δείξω και σε εσάς. Βγαίνει τέλειο για το μεσημέρι αυτό το πράγμα, χορταστικό, τέλειο, με σαλατούλα. Είναι καταπληκτικό, θα σας το δείξω, να το κάνετε κι εσείς. Και με βλέπετε βαμμένη λιγάκι για να ξεχαστώ, γιατί δεν την παλεύω άλλο. Το κρύο συνεχίζει. Εντάξει, δεν κάνει τόσο κρύο όσο βλέπω σε άλλες περιοχές στο Instagram που ανεβάζεται με χιόνια και το ένα και το άλλο. Εδώ απλά κάνει κρύο. Τίποτα άλλο. Ναι, παιδί μου. Τι είναι, αγάπη μου. Η Λιδία είναι πάρα πολύ καλύτερα. Εγώ είμαι μια χαρά. Ναι, αγάπη μου. Αλλά δεν βγαίνουμε γιατί άμα βγούμε. Φοβόμαστε που ξαναγίνει χάλια και καθόμαστε σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν την παλεύω άλλο. Νιώθω ότι είμαστε καραντίνα. Όπως πέρυσι που ήταν που ήμασταν όλοι καραντίνα και δεν βγαίναμε, βγαίναμε μόνο για το σούπερ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα θα δώσω εδώ πέρα να παίξει Λιδία με την τυχερή της σακούλα. Αυτή εδώ πέρα, παιδιά, την έχει στο μπακαλικάκι της γειτονιάς μας εδώ στο Ροδίνι. Και έχει φέρει τυχερές σακούλες, οι οποίες έχουν μέσα τέλεια πράγματα. Θα μου πει. Τι τέλεια πράγματα. Δείτε τι είχε μέσα αυτή. Είχε λούτρινα που ξέρετε πόσο τα λατρεύει η Λιδία. Είχε μέσα αυτό εδώ. Η Λιδία έχει ξετρελαθεί. Τα βγάζει και τα ξαναβάζει συνέχεια μέσα στη σακούλα. Είναι αυτό εδώ πέρα που εμένα μου είναι ιδιαστικό λίγο το ποντικάκι. Λίγο δεν μπορώ κάπως με το ποντικάκι. Η Λιδία δεν χαίρεται κιόλας με τα λούτρινα. Έχει αυτό εδώ πέρα που νομίζω είναι κάποιο παιδικό παλιό. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και είχε μέσα και αυτό εδώ πέρα κάποια πεταλούδα, τι είναι. Αυτό. Το γλυκούλι. Και εσύ να τη σου μένει και τσαντούλα. Ορίστε, θα παίρνει το νεράκι της μέσα η Λιδία, θα παίρνει το κολατσιό της και θα πηγαίνει βόλτα. Αυτά είχε μέσα και της αρέσουν πάρα μου πάρα πολύ. Είχαμε βγει λίγο να παίξει Λιδία έξω στο μπαλκόνι. Τώρα ξαναμπήκαμε μέσα. Και που λέτε, θα κάτσω τώρα να κάνω μια λίστα με ψώνια. Θα πάει μετά ο Ανέστης στα Lidl, για να μην πηγαίνουμε όλοι μαζί και με το κρύο και όλα αυτά, τέλος πάντων. Θα πάει στα Lidl, θα του κάνω εγώ τη λίστα, τι χρειαζόμαστε. Και μετά θα σας τα δείξω και αυτά. Σας είπα ότι είναι 2 μέρες μετά. Δεν θυμάμαι, σας το είπα στην αρχή. Όλο ξεχνάω. Λοιπόν. Αυτά. Θα κάτσω τώρα να του κάνω μια λίστα για το μεσημέρι που θα έρθει. Γιατί δουλεύει σουκού τώρα. Σήμερα είναι Σάββατο. Δουλεύει και Σάββατο και Κυριακή. Τι να κάνουμε. Καλά και Κυριακή. Αύριο παίζεται, αλλά θα δείξει. Λοιπόν, θα του κάνω τη λίστα. Να παίρνετε να τα πάρει. Θα σας τα δείξω μετά. Θα σας δείξω και αυτό που το μεσημεριανό που σας λέω να σου πω τι είναι. Πενιτλή είναι. Αλλά τι πενιτλή είναι, υγιεινό. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Και θα σας το δείξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι υγιεινό. Μην περιμένετε πενιρλί, ξέρετε, κανονικό. Είναι υγιεινό. Είναι μια υγιεινή επιλογή.
και εναλλακτική, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά. Οπότε μπορεί και σήμερα το βράδυ να ανέβει το βίντεο, αν προλάβω το κάνω μοντάζ το βράδυ. Αυτά. Ήρθε ο Ανέστης, πήρε τη λίστα που του είχα ετοιμάσει το πρωί και πάει για ψώνια, πάει στα Lidl, είναι αρκετά πραγματάκια, θα σας τα δείξω όλα μετά. Τώρα είναι μεσημέρι, έχει σχολάσει και τα λοιπά, δεν έχουμε φάει ακόμα, με το που έρθει θα φάμε και θα σας δείξω και τα ψώνια μετά ή θα σας τα δείξω πρώτα και μετά θα φάμε, θα δείξει. Πάντως τώρα σε λίγο εγώ θα ετοιμάσω το μεσημεριανό μου, ο Ανέστης και η Λιδία έχουν άλλο φαγάκι. Η Λιδία τρώει ακόμα ελαφριά λόγω του ότι είναι ακόμα αρρωστούλα. Εντάξει, έχει συνέλθει, αλλά σιγά σιγά τη βάζω τα πραγματάκια στη διατροφή τη ξανά. Λόγω του ότι όταν ήταν άρρωστη έτρωγε μόνο ρύζι, μόνο μακαρόνι, μόνο το ένα, μόνο το άλλο. Αυτά. Οπότε τώρα σιγά σιγά το κοταπουλάκι, το ένα, το άλλο. Αυτά που λέτε. Ο Ανέστης έχει άλλο φαγάκι σήμερα και εγώ ήθελα να κάνω αυτό, οπότε έκανα αυτό για μένα το πενίτριλι. Θα το δείτε τώρα σε λιγάκι πάνω να το φτιάξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξανακάνει και βγαίνει τέλειο. Αφήστε που έχει αρκετή πρωτεΐνη λόγω του cottage που έχει. Φυσικά μπορείτε να βάλετε και ανθότερο. Θα σας τα πω, θα σας κάνω voice over να σας τα πω αναλυτικά. Αυτά, οπότε πάμε να το φτιάξουμε. Να σας το δείξω. Εγώ το ψήσω πιο μετά, αλλά θα σας τα βάλω μαζί με τα κλιπάκια. Πάνω το ετοιμάσω, το ψήσω πιο μετά. Αλλά θα σας τα βάλω όλα μαζί εγώ τα κλιπάκια για να μην μπερδευτείτε. Και θα σερβίρουμε μετά να φάμε και θα σου το δείξω και έτοιμο εννοείται. Με σαλατούλα, μια χαρά. Οπότε πάμε να το φτιάξουμε, να το δείτε κι εσείς και θα χαρώ πολύ να το φτιάξετε. Και εγώ σας λέω πάλι κοπέλα το έχω δει, δεν μπορώ να πω ποια κοπέλα, δεν κάνω κάποια διαφήμιση κάτι. Και από το Instagram μια κοπέλα που ασχολήθηκε και εκείνη με διατροφή και αυτά και παίρνω ιδέες. Και μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι ξεκίνησα να το φτιάχνω κι εγώ. Αυτά. Για να κάνουμε το πενιρλί θα χρειαστούμε ριζάλευρο, ένα κρόκο αυγού, ένα αυγό ολόκληρο, τυράκι τριμμένο και κότατζ και παίρνουμε ένα πιάτο, βάζουμε μέσα το αυγό, το κότατζ και το ριζάλευρο. Θα σας γράψω πόσο ακριβώς χρειάζεται σε γραμμάρια για να μην μπερδευτείτε. Βάζετε και λίγο αλατάκι άμα θέλετε, είτε πιπεράκι ή κάποιο άλλο μπαχαρικό. Το βάζουμε στη λαδόκολλα σε ένα ταψάκι και δίνουμε έτσι ένα σχήμα όπως είναι το πενιρλί, το κανονικό. Από πάνω βάζουμε τυράκι τριμμένο και δείχνει κάπως έτσι και το βάζουμε στο φούρνο για 15 λεπτά και μετά τα 15 λεπτά αφαιρούμε, βάζουμε τον κρόκο από πάνω και το ξαναφερούμε μετά από 7-8 λεπτά. Και είναι έτοιμο. Μπορείτε φυσικά να βάλετε κάποιο αλαντικό, μπορείτε να βάλετε αντί για cottage ανθότυρο ή κάποιο άλλο τυρί. Και δίπλα εγώ το συνόδεψα με σαλατούλα, μαρούλι και αγκουράκι. Και αυτό ήταν το σημερινό μου μεσημεριανό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε η ώρα να σας δείξω τα ψώνια. Γύρισε ο Ανέστης από τα Lidl, είναι απόγευμα. Και... είναι αρκετά, 3 μεγάλες σακούλες με ψώνια, οπότε ναι, είναι αρκετά, θα σας τα δείξω όλα. Το καλύτερο φως που μπορούσα να βρω ήταν αυτό, τι να κάνω. Μόνο εγώ στο μπαλκόνι θα έχω τέλειο φως. Τώρα ό,τι και να κάνω, που κάνω το βάλω, καλύτερο φως δεν πρόκειται να βρω. Ξεκινάμε λοιπόν με... άστο καλύτερα σκοτεινά, παρά να φαίνουμε μισή. Δεν ξέρω πού να το βάλω. Νομίζω πως εδώ είναι καλύτερα, γιατί πριν φαινόμουν μισή μαύρη. Λοιπόν, ξεκινάμε με σκόνη πλυντηρίου, αυτή εδώ πέρα την Όμο. Που είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζει καταπληκτικά, την έχουμε ξαναδοκιμάσει. Και μας αρέσει πάρα πολύ, συνήθως παίρνω μια άλλη, σας τη δείχνω. Αλλά παίρνω που έτσι για αλλαγή. Και αυτή εδώ πέρα ή καμιά άλλη. Αυτή συγκεκριμένα μου αρέσει
πάρα πολύ. Είναι με λεβάντα και γιασεμί. Αν δεν την έχετε δοκιμάσει, θα τη σκόνη να την δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω με κρυθαράκι χοντρό μία συσκευασία. Τη μεγάλη. Είναι στο 1 κιλό. Τυράκι τριμμένο μοτσαρέλα. Κάρι το μπαχαρικό. Τρεις συσκευασίες. Είναι πάρα πολύ οικονομικό και πολύ ωραίο. Τώρα νομίζω πρόσφατα το έχει φέρει. Είναι στα 20 γραμμάρια το καθένα. Και πήραμε τρία όπως βλέπετε. Και μας τελείωσε και η πάπρικα. Οπότε πήραμε γλυκιά πάπρικα. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω τα μπαχαρικά. Δύο κύβους βοδινό. Ήθελα και λαχανικών και κοτόπουλο, αλλά λέει ο Νέσης τελειώσανε, δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε του λέω πάρε δύο με βοδινό. Τι να κάνουμε. Ριζάκι αυτό εδώ πέρα κλασικά που μου αρέσει πάρα πολύ. Φακές τις κλασικές που παίρνουμε, τις αγαπημένες μας. Τυράκι ένταμ, τη μεγάλη συσκευασία. Κλασικά. Αρκετά γαλατάκια. Είναι μπόλικα, οπότε τώρα δεν ξέρω πώς θα τα πιάσω να σας τα δείξω. Θα σας δείξω εδώ τα αυτά που είναι τέσσερα. Να τα βάλω στην άκρη. Και θα συνεχίσουμε μετά γιατί δεν βγαίνουν. Έχει άλλα δύο εδώ στη σακούλα. Λοιπόν, χοιρινά σουβλάκια. Αυτά εδώ. Δεν ξέρω αν θα κάνω σουβλάκια κανονικά έτσι όπως είναι. Ή αν θα τα βγάλω από το καλαμάκι και να τα κάνω τύπου χοιρινό με πατατούλες κάτι και να έχει κομματάκια τέτοια μέσα. Δεν ξέρω, θα δείξει πώς θα το φτιάξω. Συνεχίζουμε με δύο συσκευασίες κιμά. Είναι χοιρινός, είναι στα 675 γραμμάρια. Είναι η μεγάλη συσκευασία, η XXL, όπως βλέπετε. Δύο συσκευασίες. Μας αρέσει πάρα πολύ ο κιμάς από τα Lidl. Άλλα δύο γαλατάκια εδώ μέσα στη σακούλα που σας είπα. Και αυτή ήταν η πρώτη σακούλα. Οπότε τα μαζεύω λίγο για να μην κάνω φασαρία και πιάνω μία από τις άλλες δύο που έχουν μείνει. Συνεχίζουμε με σαλατούλα τρικολόρε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Σαλατούλα Ιταλιάνα. Αυτά τα περιουανέστης. Είναι με τσίλι. Είναι φιστίκια με επικάλυψη. Είναι και με τσίλι. Κότατζ. Η μεγάλη συσκευασία. Ξέρετε πόσο κότατζ τρώω τώρα με τη διατροφή. Είναι το μόνο τυρί γενικά με τόσα λίγα λιοπαρά, λίγες θερμίδες, με αρκετή πρωτεΐνη και όλα αυτά. Οπότε, κότατζ. Βλέπω πολλές κουτίδες. Μου πήρε τέσσερις, εγώ νομίζω θα πάρει δύο που του είχα πει. Δύο. Τρεις. Τέσσερις και δεν ήξερα καν αν θα έχει, γιατί συνήθως δεν υπάρχουν και κάθε φορά που τυχαίνει εμείς να πάμε Lidl δεν υπάρχουν, τις έχουν αδειάσει. Η βανίλια δεν είχε, μου είπε, καθόλου, ούτε μία, φανταστείτε. Και πάλι καλά βρήκε με σοκολάτα και μου πήρε και είμαι πολύ χαρούμενη που τις βρήκα, γιατί είναι φοβερές. Πραγματικά, αν δεν τις έχετε δοκιμάσει, είναι αυτές εδώ πέρα. Να τις βρείτε, να τις δοκιμάσετε, σας έχω ξαναπροτείνει. Είναι ό,τι καλύτερο. Δύο συσκευασίες μανιταράκια για ομελέτα, για σαλτσούλες, για διάφορες έτσι συνταγές. Είναι αυτά τα
τα άσπρα τα μανιταράκια θα το βλέπετε, γιατί δεν φαίνονται πολύ καλά. Λοιπόν, σε 500 γραμμάρια κάθε συσκευασία. Σκόρδο, σκορδάκια, έτσι ένα διχτάκι. Ντοματούλες αρκετές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα φαίνονται οι ντοματούλες, έχουν οι ντοματούλες. Δεν τα βγάζω, ορίστε. Εδώ έχει πιπεριές. Είναι αυτές εδώ πέρα οι πράσινες. Αυτές εδώ. Αρκετές και από αυτές τις πιπερίτσες. Εδώ πέρα συνεχίζουμε με αγκουράκια 3. Συνεχίζουμε με, τι είναι αυτά εδώ, μήλα, κόκκινα μήλα, αυτά εδώ πέρα είναι και έτσι μεγάλα. 3 μεγάλα πήρε. Μηλαράκια πράσινα επίσης 3. Τα βλέπετε και αυτά. Ορίστε. Μπανάνες. Τώρα έτυχε να πάρουμε έτσι αρκετά και από τα Lidl. Μπανανούλες έχουμε και άλλες, αλλά αυτές είναι στο ψυγείο για να φτιάξω και κάνα κέικ και λοιπά με μπανάνα, οπότε αυτές είναι και λίγο πιο άγουρες, οι άλλες είναι πιο όριμες. Αυτά ένα διχτάκι πατάτες, γιατί έχουμε άλλο ένα εδώ στο σπίτι, οπότε πήραμε έτσι άλλο ένα. Και ένα διχτάκι κρεμμύδια μεγάλο, τα κόκκινα τα κρεμμυδάκια. Αυτά και με αυτή τη σακούλα, την αφήνω στην άκρη και πιάνω την επόμενη. Συνεχίζουμε με την τελευταία σακούλα. Μπακέτα. Κάπως την έπιασα τώρα τη σακούλα και το χάλασα αυτό. Λοιπόν, μπακέτα μεγάλη αυτή εδώ. Ντοματοπολιτούς. 2 μεγάλες συσκευασίες. Αυγουλάκια 12, αυτά εδώ πέρα. Μπείτε τι έφερε, τορτίγια chips. Βέβαια, αυτά είναι με τσίλι, με γλυκό τσίλι, sweet chili. Και τα άλλα που μου πήρε θα σας τα δείξω. Απλά, του λέω στο τηλέφωνο, πάρε και αυτά να τα δοκιμάσουμε, γιατί δεν μου αρέσουν εμένα γενικά τα καυτερά. Αλλά ρε παιδί μου, παιδί είναι γλυκό τσίλι, μπορεί να μην καίει τόσο. Γιατί ένα τάκ κέικ είναι και γλυκό, αλλά να δούμε. Λοιπόν, και θα δοκιμάσω και θα σας πω. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει με sweet chili. Τα έπαιρνα και πέρυσι αυτά, παρόλο που έκανα διατροφή. Τρως πολύ λίγα, δεν έχουν πολλές θερμίδες. Είναι μια χαρά. Αυτό δεν είναι για μένα. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το chips όπως είδατε. Αυτό εδώ, τα οποία και αυτά τα έχουμε δοκιμάσει πριν πολύ καιρό βέβαια, αλλά θυμάμαι ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μίνι ρολά με μανιτάρια. Έχει και με λαχανικά. Από καρδής. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, να τα δοκιμάσετε. Είναι καταπληκτικά. Και είναι συσκευασία στα 500 γραμμάρια. Αυτά εδώ πέρα τα μπισκότα Μαρία. Πολύ ωραία. Θράψαλα. Αυτά εδώ, μια συσκευασία. Είναι στα 500 γραμμάρια. Έτσι, γιατί γκρεμίζονται εδώ πέρα τα πράγματα. Εδώ πέρα αυτά τα φασόλια χάντρες. Αν σας πω ότι δεν θυμάμαι καν πως είναι αυτά τα φασόλια. Τα βρήκα και πέρα, τα είδα σε προσφορά στο Φυλάδιο και του λέω πάρε και αυτά, τα έγραψα στη λίστα. Να το δοκιμάσουμε, να θυμηθώ πως είναι. Θυμάμαι ότι είναι ωραία και ότι μου αρέσουν περισσότερο για τη φασολάδα, τα φασόλια, τα άλλα. Θα τα φτιάξω και θα σας πω, εσείς τα τρώτε αυτά και πως τα κάνετε. Για γράψτε μου. Φασόλια χάντρες. Ναι, θα τα φτιάξω. Έχω χρόνια να φάω, είναι 450 γραμμάρια.
η συσκευασία αυτή. Λοιπόν, μία συσκευασία πάριζα. Κλασικά σωμάκι του τόστ, αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία. Μακαρόνια, αυτά εδώ, σελήνο, πώς λέγονται, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα τορτίγια τσίπς με την άλλη γεύση που σας λέω, είναι με αλάτι. Αυτά θυμάμαι ότι είναι τέλεια και έπαιρνα και τη μεγάλη συσκευασία, ούτε χαλάν, τίποτα. Και έτρωγα 30-40 γραμμάρια και ήμουν μια χαρά και ξεγελιόμουν λιγάκι. Πάρα πολύ ωραία. Α, κι άλλο τέτοιο. Με τι είναι, με μπάρμπικιου. Όχι για μένα, σας είπα, ε. Λοιπόν, γαλοπούλα για μένα, καπνιστή, 15 φέτες. Είναι σε 300 γραμμάρια. Αυτή είναι καινούργια συσκευασία, την έχω ξαναδεί. Είναι λιγουίνι. Μακαρονάκια πολύ πολύ ωραία. Τα λιγουίνια τα λατρεύουμε. Και έχουμε και καιρό να πάρουμε λιγουίνι. Λοιπόν, αυτό το έχει το προσφορά με τη Lidl Plus σαλάμι σκορδάτο. Βασικά αρκετά έχει με τη Lidl Plus. Σαλάμι σκορδάτο, πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε με ρεβίθια, αυτά εδώ πέρα, τη μεγάλη συσκευασία, 1 κιλό. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα ρεβίθια και βγαίνει δύο φορές. Να μαγειρέψω 500 και 500 γραμμάρια, κάνω για δύο φορές. Λοιπόν, μουστάρδα, μία, αυτή εδώ. Πένες, όπως καταλαβαίνετε μας είχαν τελειώσει τα μακαρόνια. Πένες. Είχαμε καιρό να πάρουμε κιόλα. Και χυμουδάκια αυτά εδώ πέρα για τη Λιδία με πορτοκάλι. Αυτή τη συσκευασία εδώ πέρα που έχει 10 μέσα. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα ψώνια μας. Σας τα έδειξα όλα, δεν ξέχασα τίποτα. Και αυτό είναι και το βίντεο. Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσω. Μπας και προλάβω να κάνω σήμερα μοντάζ για να ανέβει σήμερα το βράδυ το βιντεάκι που είναι Σάββατο. Με αυτό το κρύο λογικά σπίτι θα είμαστε όλοι, δεν θα βγούμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Οπότε ευκαιρία να ανεβάσω βιντεάκι, άμα προλάβω να σας κάνω λίγο παρέα, να μου κάνετε και εσείς λίγο με τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε προηγούμενα βίντεο, το ξέρω, έχω αργήσει να απαντήσω, που απάνταγα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά λόγω του ότι η Λιδία ήταν άρρωστη και λεφτά δεν είχα πάρα πολύ χρόνο. Θα επανέλθω και θα απαντήσω σε όλα. Αυτά, ελπίζω το βιντεάκι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα, να κάνετε και ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Και θα τα πούμε σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι που μάλλον θα το γυρίσω αύριο, αν έχει καλό καιρό. Και αν πάμε βολτούλα κάπου που σκέφτομαι, θα σας πάρω μαζί μου, αλλά πάνω απ' όλα να έχει καλό καιρό. Αυτά. Γεια σας, φιλιά πολλά!